Λοιπόν, επιστροφή και πάλι εδώ. Βρισκόμαστε στο Royal Ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο. Καλεσμένη του Lifestyle σήμερα η Μαρία Λουίζα Βασιλοπούλου, MLV. Θέλω να μου πεις, Μαρία μου, πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου εδώ στη Θεσσαλονίκη? Καταπληκτικά. Καταρχήν, προχτές ανεβοκατέβηκα όλη την Τζιμισκή, σε όλα τα μαγαζιά. Βγήκα παντού, ήπια καφέδες. Είδες ότι εδώ η Θεσσαλονίκη είναι πολύ φιλόξενη? Είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχεις... Είναι πάρα πολύ φιλόξενη και εγώ το λέω κάθε φορά που ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, ότι οι γυναίκες είναι πάρα πολύ προσεγμένες, γενικώς ξέρουν να ντύνονται, περνάνε καλά. Και αυτό φαίνεται και από τα μαγαζιά βέβαια που λέγαμε προηγουμένως, ότι όλα δουλεύουν και 6ήμερα και 7ήμερα. Και γενικώς είναι τόσο ωραία ατμόσφαιρα, έχει καθαρό αέρα, είσαι δίπλα στη θάλασσα, είναι όλα μαζεμένα. Θες να πας για ψώνια και είναι όλα μαζεμένα. Θες να πιεις τον καφέ σου και είναι όλα, ας πούμε. Το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας ακούει και ο φίλος μας ο Λευτέρης, είναι το πάρκινγκ. Όχι, γιατί φτιάχτηκε το καινούριο. Α, είναι αυτό που με τον υπολογιστή που σου βάζουν το αυτοκίνητο με το. Για τις 1500 θέσεις. Το οποίο έγινε και για την έκθεση. Στην πλατεία Χάνθρα, ναι. Ναι, και πήγα και το επισκέφτηκα και ήταν πραγματικά όλα πάρα πολύ καθαρά και πολύ ωραία. Και καινούριο είναι τώρα. Καινούριο, πεντακάθαρο, πολύ ωραίο. Δεν ξέρω από τι μέσα πώς πάει. Φαίνεται που τρέμω. Κάνει λίγο κρύο εδώ πάνω. Και έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Δεν το προλάβαμε να το χαρούμε, αλλά δεν πειράζει. Από τη μέση είναι ακριβούτσικο, μπορώ να σου πω. Είναι τσιμπημένο. Αν θυμάμαι καλά, πλήρωσα 3.500 δραχμές εγώ. Ακόμα δραχμές. Για πόσο ήταν, για 3 ώρες. Ναι, είναι ακριβό. Πάρα πολύ ακριβό. Αλλά δεν έχεις πάλι να παρκάρεις το αυτοκίνητο. Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα. Εγώ για να μην πηγαίνω στο δάσος είναι στο τέλος. Αριστοτέλους, Ναι, στο εμπορικό. Γιατί είμαι ακριβώς στην καρδιά, το λέω. Ναι. Υπάρχει υπόγειο πάρκινγκ. Ναι, το έχω βάζω πάει εκεί. Έχω πάει. Αλλά πολλές φορές είναι και γεμάτο. Είναι. Δεν είναι και γεμάτο ποτέ φορές. Δεν είναι γεμάτο, γιατί έχει πάρα πολλούς όροφους. Είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Και είναι και γι' αυτό βέβαια είναι ακριβό. Αλλά όχι τόσο όσο αυτό που μου είπες τώρα. Ναι, αυτό είναι πολύ ακριβό, όντως. Λοιπόν, όλα είναι συγκεντρωμένα, όχι εγώ πηγαίνετε. Ότι υπάρχει και η συγκοινωνία, έτσι. Υπάρχει το λεωφορείο, βέβαια. Το λεωφορείο, μακάρι να γίνει και το μετρό που κάποια στιγμή. Το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό σήμερα. Θέλει ο κόσμος να γίνει. Αν και πιστεύω ότι εντάξει, και αργότερα να γίνει, δεν πειράζει. Δηλαδή, πιστεύω ότι και η συγκοινωνία που έχει τώρα η Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλή. Όχι, το μετρό πρέπει να γίνει τουλάχιστον πριν από 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, κατά τη γνώμη μου. Ναι, το λέω αυτό. Το λέω γιατί όσες κυβερνήσεις αν έχουν έρθει. Μόνο μας τάζουν και δεν υλοποιούν. Τώρα θα υλοποιήσουν. Δεν ξέρω, εγώ ίσως ευελπιστώ γιατί ο Κώστας ο Καραμαλής είναι βουλευτής της Θεσσαλονίκης, είναι πρωθυπουργός και ίσως θα δούνε δουλειά. Τη Θεσσαλονίκη θα κάνει με άλλο μάτι. Το λέω αυτό. η δημιουργία η οικογένειας, Μαρία, σε απασχολεί καθόλου? Σίγουρα, αλλά έχω καιρό μπροστά μου. Έχεις καιρό, έτσι. Έχω καιρό μπροστά μου. Αλλά το γουστάρω πολύ αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει γυναίκα που να μην θέλει να κάνει παιδιά, να μην θέλει να παντρευτεί, να μην θέλει κάποια στιγμή. Το λες, εγώ έχω κάνει συνεδρίες με καλλιτέχνες, οι οποίες συγκεκριμένα έχουν πει δεν με ενδιαφέρει η οικογένεια, με ενδιαφέρει η καριέρα μου και τίποτα παραπάνω. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να συνδυάσει την καριέρα με την οικογένεια τώρα. Φόσα ρωτώ. Σίγουρα μπορεί να συνδυαστεί η οικογένεια και η καριέρα. Όλα μπορούν να συνδυαστούν. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Και θέληση. Βρισκόμαστε στο νυχτερινό φροντιστήριο. Δίπλα μου έχω τον Γρηγόρη, υπεύθυνο των δημοσίων σχέσεων. Γρηγόρη, τι θα συναντήσουμε φέτος? Όπως είχα πει και πέρσι που αναλάβαμε διεύθυνση του μαγαζιού, τα λαδάδια κάνουν μια αντεπίθεση στη νυχτερινή διασκέδαση. Έχουμε καθαρά ποτά, πολύ κέφι, πολύ διασκέδαση. Έχουμε προσέξει όλα τα μαγαζιά την πόρτα μας. Έχουμε καλό κόσμο μέσα και κάνουμε μια αντεπίθεση στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
Μαρία μου, σε κράτησα πάρα πολύ για εδώ πέρα. Είναι κρυώσαμε πολύ και λίγο. Κρυώσαμε, θα μπούμε μέσα σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Σου εύχομαι καλή διαμονή στη Θεσσαλονίκη. Να σας ευχηθώ και καλό χειμώνα καλά. Να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί έχει αρχίσει λίγο και ο καιρός χειμωνιάζει. Εδώ πολύ απότομα όμως. Πολύ απότομα. Δεν πειράζει. Και θα τα πούμε και στην Αθήνα. Θα τα λέμε. Σύντομα πάντως. Σε περιμένω και στην Αθήνα. Θα τα πούμε από κοντά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που μένετε κοντά μας. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έως τότε, να είστε καλά.